έχει ξεκινήσει η διαδικασία από νωρίς το πρωί. Εντός της εβδομάδος και συγκεκριμένα την Πέμπτη θα έχουμε την νέα παράδοση εμβολίων, έτσι ώστε να προχωρήσει ο εμβολιασμός και στο υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό, νοσηλευτικό, ιατρικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό. Θα ήθελα να τονίσω ότι η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είναι σημαντική γιατί. Γιατί πέρασε ένας χρόνος όπου στον χρόνο, τον προηγούμενο χρόνο, η πίεση τόσο σε ατομικό, κοινωνικό, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικού συστήματος ήταν μεγάλη. Με τη χρήση του εμβολίου, με τον εμβολιασμό του κοινωνικού προσωπικού, αλλά και της κοινότητας, πλέον έχουμε στα χέρια μας ένα χρήσιμο εργαλείο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό και αντίστοιχα την υγειονομική κρίση. Ο εμβολιασμός, το εμβόλιο, αποτελεί ένα εργαλείο που μας δίδει η επιστήμη, έτσι ώστε πράγματι να μπορέσουμε να δούμε την επόμενη μέρα, πράγματι να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Θέλω να συγχαρώ ακόμα μια φορά το υγειονομικό προσωπικό όλων των νοσοκομείων για όλον αυτόν τον αγώνα, όλη αυτή την προσπάθεια η οποία έκανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτή την προσπάθεια θα συνεχίσει και με τη διαδικασία του εμβολιασμού και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην κοινότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε το αύριο με ένα καθαρότερο βλέμμα. Κύριε Διοικητά, σας καλωσορίζουμε στο νοσοκομείο μας την πρώτη μέρα εμβολιασμού. Για μας έχει μια εξαιρετική αξία η παρουσία σας εδώ. Ξεκινήσαμε κανονικά τον εμβολιασμό έτσι όπως προέβλεπε ο προγραμματισμός της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας. Παραλάβαμε χθες την πρώτη μεγάλη παρτίδα εμβολίων. Όλα έγιναν έτσι όπως έπρεπε, με βάση το σχεδιασμό μας, με βάση το πρωτόκολλο. Ήδη μέσα η υγειονομική μας εμβολιάζονται άνθρωποι της πρώτης γραμμής, μονάδα εντατικής θεραπείας, κλινικές παθολογικές COVID, γιατροί, νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό. Δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο συμβολισμό της πρώτης ημέρας και θέλαμε οι άνθρωποι που δίνουν τον αγώνα όλη αυτή την περίοδο στην πρώτη γραμμή να είναι και οι πρώτοι που θα λάβουν το εμβόλιο. Συνεχίζουμε κανονικά, ήμασταν έτοιμοι από πριν με όλα τα προβλεπόμενα και με τον ανθρώπινο δυναμικό, με τις επισκέπτες υγείας γιατρούς και με τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Αισιοδοξούμε και είμαστε βέβαιοι γι' αυτό ότι θα ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία ο εμβολιασμός των υγειονομικών μας και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί στην